Μανολάς προσπαθεί και κλείνει τον Μητρόπουλο. Η μπάλα έρχεται στο Χατζίδη που κάνει το σουτ και είναι το γκολ. Γκολ λοιπόν για τον Ολυμπιακό στο 10ο προς το 10ο λεπτό με τον Μινά Χατζίδη. Ξαναβλέπουμε τη φάση εδώ. Ο Μητρόπουλος κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα. Δεν παρακολουθεί κανένα στο Χατζίδη που πλασάρει ιδανικά τον Παπαδόπουλο. Που βρίσκει τον Τσιαντάκη. Και ο τελευταίος βγάζει την σέντρα, γίνεται η κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα του Ηρακλή. Χατζίδης. Από πολύ μακριά το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα του, του Σπαναχαϊκής. Είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Φούνος για τον Ολυμπιακό βγάζει την μπάλα στον Χατζίδη. Καταδιώκεται από τον Όπια, κάνει το σουτ ο Χατζίδης και ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Έδωσε πολύ ωραία μπαλιά για τον Τσιαντάκη. Τσιαντάκης θα κάνει τη σέντρα. Ο Χατζίδης και είναι το 3-1. Στο Χατζίδη μπάλα. Κάνει και το σουτ, κοντράρει και είναι γκολ. Σοφιανόπουλος πολλές οι τρίπλες, προσπαθεί και παίρνει την μπάλα ο Αλεξίου. Θα κάνει τη σέντρα από κοντά ο Χατζίδης και είναι το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Στον Αποστολάκη τώρα. Αποστολάκης μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα, είναι ο Χατζίδης, κάνει το σουτ και το 5-0. Γίνε από τον Παχατουρίδη, έδωξαν οι αμυνόμενοι, γίνεται το λάθος, βγαίνει και κάνει το Χατζίδης. Στην εκτέλεση ενός φάουλ για τον Ολυμπιακό. Δυνατό πηδάει, κεφαλιά Προτάσοφ, είναι ο Τσαλοχίδης από κοντά, η κόντρα επάνω στον Κολιτσιδάκη. Ο Τσαλοχίδης επαναφέρει, Χατζίδης το σουτ και το 1-1 για τον Ολυμπιακό. Ο Λεκ Προτάσοφ τώρα για τον Ολυμπιακό, ανάμεσα από δύο αντιπάλους, παρεμβαίνει ο Χατζίδης. Χατζίδης πάντα, πλασάρει και το 5-0 για τον Ολυμπιακό. Χατζίδης θα δοκιμάσει το σούτ από μακριά, ο Χατζίδης, η μπάλα στα δίχτυα! Χατζίδης, ωραίο ο Χατζίδης, τετατέτ με τον Παπαδόπουλο, τριπλάρει και βάζει τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο με τον Λιτόφτσενκο. Είμαστε πια στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Προσπαθεί ο Χριστοδούλου. Ο Τσιαντάκης θα γυρίσει. Να το σουτ από το Χατζίδη και ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό. 1-1. Τον Μαυρομάτι αποτελεσματική. Καθώς κέρδισε την μπάλα ο Λιτόφτσενκο και προωθείται. Ανοίγει για τον Χατζίδη. Πολύ καλός ο συνδυασμός. Χατζίδης μόνος του την προσπάθεια. Κάνει το πλασέ 2-0. 2-1. Με συγχωρείτε. Φατούρος δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Χατζίδη. Βγάλει την παλιά για τον Μουρατίδη. Αυτός μέσα στην περιοχή ανοίγει για τον Μουρατίδη. Θα γυρίσει και την μπάλα, Αναστόπουλος αποτυχάνει στο σουτ και τελικά το 4-1 από τον Μινά Χατζίδη. 1-0 στο 37, ο Μινάς Χατζίδης. Νικάει το Ζαφυρόπουλο 2-0. Θετικό για τον Ολυμπιακό που προηγήθηκε στο 10ο λεπτό έπειτα από πάσα του Γκόνια και σωστό πλασάρισμα από τον Χατζίδη, ο οποίος πέτυχε έτσι το 1-0. Λάθος πας αυτό, Εστάι. Χατζίδης με πείσμα θα κερδίσει. Έχει και τον Κρίστενσεν κοντά του. Ο Χατζίδης έτοιμος για το 0-2 και πραγματικά ο Ολυμπιακός. Έχει πλέον τα ενία του αγώνα με τον γκολ του Μινά Χατζίδη, ο οποίος ανταμείφθηκε για το πείσμα του. Στην πρώτη επίθεσή της, ο Μπατίστα νίκησε τον Καραγεωργίου και ο Γεωργούσης που έκανε έξοδο δεν μπόρεσε να αποκρούσει την μπάλα, η οποία έφτασε τελικά στο Χατζίδη που σημείωσε το 0-1. Τον Ολυμπιακό χάρη στη σέντρα του Χατζίδη, στην οποία η μπάλα κόντραρε στον Παλατσίδη και κατέληξε στα ρήθια, ευνηδιάζοντας έτσι τον Πινιώτη. Ωραία προσπάθεια του Μινά Χατζίδη. Μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή, βγάζει τη σέντρα πολύ έξω. Εκεί που έρχεται ο Ρεφενές θα γυρίσει και είναι από τον Χατζίδη το 5-1. Έγινε το λάθος. Χατζίδη, Σίβιτς πολύ ωραία το 1-2. Χατζίδη σε θέση για γκολ το σουτ. 4-0. Χατζίδης έχει χώρο για να κάνει το σουτ. Προτιμά να κάνει τρίπλα. Τώρα κάνει το σουτ. Γίνεται η κόντρα. Βάλε για τρίτη φορά στα δίχτυα του κεφαλά. Σαπάνης για τον Χατζίδη. Ο Χατζίδης που έχει διάδρομο, να δούμε την επιλογή του, το αριστερό σουτ και γκολ! 3-1! Και το τρίτο γκολ των Ερυθρολεύκων, με μια κάμερα πίσω από την αιστεία του Λάλιτς. Εδώ δείτε το Χατζίδη, ωραία προσπάθεια, έφερε την μπάλα στο αριστερό, μπάλα στη δεξιά γωνία του Λάλιτς.